κέρδισε σήμερα 1-0 το Βόλο, είναι στην κορυφή. Αλλά αυτό που σκίασε ήταν και η απόφαση εσύναξη της Επαγγελματικού που εισηγείται για τον κουβαλισμό του ΠΑΟΚ και της Ξάδης. Το δικό σου σχόλιο και γενικά για την ομάδα πέντε, που είναι τώρα στην κορυφή. Όσον αφορά αυτό που είπε για την εισήγηση, δεν γνωρίζω κάτι. Εμείς είμαστε ποδοσφαιριστές και η δουλειά μας είναι μέσα στο γήπεδο. Στο να βγει αυτή η απόφαση, και αν γίνει κάτι, είναι αρμόδιοι άλλοι. Οπότε εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας και το πώς θα είμαστε σωστοί μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Όσον αφορά το παιχνίδι, η ομάδα δημιούργησε ευκαιρίες, αλλά από το πρώτο λεπτό στο τελευταίο η εμφάνιση ήταν αδικαιολόγητη. Άποψή μου είναι ότι, και όπως έβλεπα, ότι σαν η ομάδα του Βόλου να παίζει με περισσότερους παίκτες μέσα στο γήπεδο, δεν μπορούσαμε να καλύψουμε τους χώρους. Δεν είμαστε σωστοί τοποθετημένοι. Αλλά αυτό που κρατάω εγώ είναι οι τρεις βαθμοί και που καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε το κακό αποτέλεσμα του αντιπάλου. Από εκεί και πέρα και από αύριο θα κοιτάξουμε τα λάθη μας, να κοιτάξουμε να βελτιωθούμε και να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Τι έφταξε, πιστεύεις, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μια απόδοση και με τη Λαμία και τώρα που δεν ήταν αυτή που περίμενε ο κόσμος και μάλιστα σήμερα αποδοκίμασε εσάς και το τοποθετικό που πήγε και παρότι προσπαθήσε έκανε το κέρδο το δάκτυλο του νούμερο 1 και ομάδα στην κορυφή. Λοιπόν, όσον αφορά το παιχνίδι με τη Λαμία, το γήπεδο ήταν ακατάλληλο για να παιχτεί ποδόσφαιρο. Και σε αυτό είμαι κάθετος. Καμιά φορά, όταν το γήπεδο είναι κατάλληλο και οι παίχτες της Λαμίας μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο να παίξουν ποδόσφαιρο, δεν θα παίξουμε κι εμείς ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε κι εμείς να παίξουμε το ίδιο στυλ. Η ομάδα από το πρώτο λεπτό στο τελευταίο έβγαλε ένταση και πήρε δίκαιο το τρίποντο. Όσον αφορά τον κόσμο, δεν θεωρώ ότι αυτό που κάνανε είναι σωστό, αλλά ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει μάθει στα δύσκολα και η ομάδα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί και έχει φέρει τρόπες στο σύλλογο. Και θα πρέπει να μας χειροκροτεί και να μας δίνει όθηση σε ένα δύσκολο παιχνίδι που έρχεται αυτή τη βδομάδα. Εντάξει, αντέδρασε έτσι ο προπονητής και όλοι ξέρουμε ότι προβληματίζουμε τον κόσμο. Και όπως δήλωσα και πριν, από αύριο κιόλας θα δούμε τι φταίει και θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε για να κάνουμε μια πιστική εμφάνιση μέσα στο ΑΚΑ. Δύο παιχνίδια, σερί με τον Παναθηναϊκό, ένα στο ποτάμι. Ένα στο ποτάμι. Ναι, σερί όμως ένα με τον Παναθηναϊκό, δύο του μήνα και ένα στις 5 του μήνα. Πάμε τον Παναθηναϊκό την Τούμπα. Ρίγιο μέσα με το Παναθηναϊκό και το ποτάμι. Κοιτάξτε, κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο διάστημα έχει κάνει πιστικές εμφανίσεις και καλές εμφανίσεις, έχει ψυχολογία. Αλλά πιστεύω ότι ο ΑΚΑ είναι ένα γήπεδο το οποίο μας ταιριάζει, το οποίο μας βολεύει. Και ο ΠΑΟΚ θα πηγαίνει σε οποιαδήποτε έδρα για την νίκη. Έτσι και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό η ομάδα θα πάρει τους βαθμούς. Σήμερα η ομάδα έπαιξε λίγο αρκετά περισσότερο εκνευρισμένη σε σχέση με τα προηγούμενα. Πού το αποδείξεις? Δεν ξέρω τι φταίει στο συγκεκριμένο ότι η ομάδα είχε νεύρα. Θεωρώ ότι μπορεί να φταίει το ότι η ομάδα δεν πίεζε καλά και ότι ήρθε μια ομάδα που δεν έχει τη δυναμική του ΠΑΟΚ κατά ψέματα και έπαιζε ποδόσφαιρο μέσα στην Τούμπα. Θεωρώ ότι αυτό φταίει. Αλλά η ομάδα δημιούργησε ευκαιρίες και αυτό που είπα και πριν και κρατάμε είναι οι τρεις βαθμοί που μας έχουν πρώτη βαθμολογία.